Είχαμε ένα περιστατικό σχετικό το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Μελιδονίου, καθώς έπιασαν έναν άνδρα το βράδυ αργά να βρίσκεται σε χώρο που μπορούν να κυνηγήσουν, αλλά απαγορεύεται βεβαίως στις βραδινές ώρες, ναι, με φυσίγγια, όπλο και τα σχετικά. Έχει δοθεί δικογραφία στη Διεύθυνση Δασών Χανίων, αλλά όπως φαίνεται, ειδικά την κυνηγετική περίοδο, είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα. Να δούμε μια σχετική κάρτα με την ημερομηνία, με την περίοδο αυτή που επιτρέπεται το κυνήγι. Για το 2022-23 ξεκινάμε από τις 20 Αυγούστου του 2022 και ολοκληρώνεται η κυνηγετική περίοδος σε λίγες μέρες από τώρα, στα τέλη Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου 2023. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσων έχει επομιστεί το βάρος της ευθύνης της προστασίας ουσιαστικά των περιοχών στις οποίες μπορούν να κυνηγήσουν, αλλά τις ώρες που επιτρέπεται και είναι νόμιμο. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φιωτάκη. Είναι ο πρόεδρος της πρώτης Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου και για το περιστατικό αυτό το οποίο σας ανέφερα, αλλά και γενικότερα για αυτά τα οποία εντοπίζονται κατά συχνά έτσι χρονικά διαστήματα. Κύριε Φιωτάκη, την καλησπέρα μας. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους σας. Σίγουρα αυτό το φαινόμενο της λαθροθυρίας είναι καταδικαστέο από το σύνολο των κυνηγών, μεταξύ άλλων ανθρώπων βέβαια που αγαπούν τη φύση, που είναι αντίθετοι σε παραβατικές συμπεριφορές. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Να προσθέσω ότι και χθες το βράδυ είχαμε άλλη μια σύλληψη. Μάλιστα. Στην περιοχή των Χανίων. Που αφορούσε... Νυχτερινή βέβαια, έτσι. Νύχτα. Για λαγού. Μάλιστα. Το μήνυμα το οποίο στέλνετε, ποιο είναι? Κάποια στιγμή ευχόμαστε όλοι μας να σταματήσει αυτή η μάστιγα της λατροπηρίας. Ευχόμαστε. Η καταστροφή της φύσης. Προς το παλεύουμε, το παλεύουμε. Τι να πω. Προσπαθούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει κάποια στιγμή. Ας μη συντελούει και ο κόσμος, ο υπόλοιπος, να βοηθάει αυτή την κατάσταση, δηλαδή να αγοράζει θυράματα, πλάνωμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Κύριε Φιωτάκη, να υπενθυμίσουμε έτσι και να ξεκαθαρίσουμε λίγο και το δικό σας ρόλο, καθώς υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σε καθημερινή βάση περιπολίες σε περιοχές ακριβώς για να εντοπίζουν περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι έχουν παρανόμως έτσι μπει στη διαδικασία να κυνηγήσουν. Δεν επιτρέπεται τις βραδινές... Έχουμε 30 θυροφύλακες στην Ομοσπονδία μας. Έχουν χρέη δασικού υπαλλήλου. Βγαίνουν με πρόγραμμα πρωί, απόγευμα, βράδυ. Θα έλεγα 30 ήρωες. Ξέρετε κάτι, 30 ήρωες, καθώς δεν υπάρχει, σας διακόπτω και ζητάω συγγνώμη, καθώς δεν υπάρχει και στήριξη από το κεντρικό κράτος, απροστάτευτοι ήρωες, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι πραγματικά με ανθρώπους που οπλοφορούν, έτσι δεν είναι, και πρέπει να προχωρήσουν και στη σύλληψη. Σε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη περιφέρεια, Κρήτη και το Δεκάνη. Ακριβώς. Με κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και τη σωματική τους ακαιρεότητα. Και άοπλοι, έτσι. Βασικό, και άοπλοι. Σημαντικό, ναι, πολύ σημαντικό. Γι' αυτό τους λέω ήρωες, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παλεύουν τα παιδιά, προσπαθούν το καλύτερο για τη φύση και την πανίδα μας και έχουμε κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η μάστιγα. Κύριε Φιωτάκη, επειδή το χρονικό διάστημα του κυνηγιού είδαμε ότι είναι από τον Αύγουστο μέχρι και το Φεβρουάριο και αν δεν κάνω λάθος, το κυνήγι επιτρέπεται μέχρι και μισή ώρα πριν τη δύση του ηλίου. Υπάρχει κάποια περίοδος μέσα σε αυτούς τους μήνες που εντοπίζονται περισσότερα περιστατικά παράνομου κυνηγιού? Πριν ανοίξει η διάδεια κυνηγιού, δηλαδή πριν τις 20 Αυγούστου. Πριν τις 20 Αυγούστου έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα λαθροθυρίας, πάρα πολλά, δυστυχώς. Και πάλι την περίοδο των γιορτών. Μάλιστα, αναφορικά τώρα με τις ποινές, με τα πρόστιμα, τι προβλέπετε για αυτόν πραγματικά που θα παρανομήσει, θα βγει το βράδυ, θα κυνηγήσει? Προσπαθούμε σαν Ομοσπονδία και
στην Ομοσπονδία μαζί να υπάρξουν διοικητικά πρόστιμα. Δηλαδή απευθείας να κόβεται το πρόστιμο στον απλοθύρα και να μην γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν στο πράσινο ταμείο ή σε ένα ειδικό ταμείο για την πληρωμή των αρθροφυράκων ή των θηροφυλάκων ή γενικά οτιδήποτε ας πούμε στο περιβάλλον χρειάζεται. Έτσι. Προσπαθούμε, πιστεύω ότι είναι όλοι θετικοί και θα ψηφιστεί και θα το προχωρήσουμε. Μάλιστα. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, πού βρισκόμαστε στο κομμάτι της παρανομίας και της λαθροθυρίας? Είμαι σίγουρος έχετε εικόνα σε σχέση και με άλλες περιοχές της χώρας μας. Μπορώ να πω ότι είμαστε στην πρώτη θέση. Δυστυχώς. Είμαστε δυστυχώς. Στην πρώτη θέση σε περιστατικά λαθροθυρίας. Δυστυχώς. Και εκτός λαθροθυρία είναι και οι ηχομητικές μηχανές. Είναι δηλαδή τα μηχανάκια τα μικρά που κάνουν τις φωνές των πουλιών και τα βάζουν οι λαθροθύρες το βράδυ. Έχουν πάρα πολύ ένταση και κατεβαίνουν τα πουλιά τα αποδημητικά συνήθως που περνάνε από το νησί, κατεβαίνουν κάτω, ακούνε τα κυλαερίσματα και πάνε το πρωί και τα πετσοκόβουν, να το πω έτσι. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια μεγάλη μαστή. Δεν είναι μόνο το βράδυ δηλαδή ο λαγός, είναι και τα πουλιά. Σας ευχαριστώ θερμά. Παλεύουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.